Τις εξαίρετες σχέσεις που έχουν Ελλάδα και Κύπρος επιβεβαίωσαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συντονίσουν τα επόμενα τους βήματα σχετικά με μια γκάμα από θέματα όπως το μεταναστευτικό, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και οι πρόσφατες εντάσεις στα ελληνοτουρκικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις έκνομες ενέργειες των Τούρκων στην Αμόχωστο, καθώς και για το μεταναστευτικό και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Κύπρος προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη από την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προκλητικής τουρκικής ρητορικής, ενώ ο πρωθυπουργός της Ελλάδας σημείωσε ότι καλύτερη άμυνα είναι το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμμαχίες. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση, γιατί η όλη διαχείριση μιας ρητορικής ξένης προς την δική μας νοοτροπία από την πράσινη ελληνική κυβέρνηση είναι τέτοια που οπωσδήποτε αποδυναμώνει και εξουδετερώνει τους στόχους που ενδεχόμενα κάποιοι με αναθεωρητικές απόψεις και αντιλήψεις να έχουν. Με ήρεμη αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιπαρευόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η προσέγγιση μας τελικά είναι η ορθή και ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά. Με τον πρόεδρο να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη συνάντηση των δύο απασχόλησαν και τα ζητήματα ενέργειας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι τα αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων, αφού σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργείται ένα σημαντικό momentum η αξιοποίηση των κοιτασμάτων, ειδικότερα τώρα που η Ευρώπη αναζητεί τρόπους για ενεργειακή απεξάρτηση. Πάντως, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείγμα του συντονισμού που επικρατεί μεταξύ των δύο ηγετών ήταν και το γεγονός ότι τυχαία είχαν παρόμοια ενδυμασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος, καθώς χάρισε στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα πολιτικό αεροσκάφος για να μπορεί να διακινείται ο πρόεδρος και το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τον Νίκο Αναστασιάδη να σημειώνει ότι ήταν κάτι που έλειπε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και χαίρομαι γιατί γίνεται σε μια στιγμή που βρίσκομαι προς το τέλος της θητείας μου, έτσι ώστε ουδείς να μου αποδίδει είτε εμένα είτε σε εσάς, είναι μια δωρεά προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ οι δύο ηγέτες στην παρουσία και αρμόδιων υπουργών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού Επταγώνιας, για τον εξοπλισμό του και για την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων, με την Ελλάδα να κάνει και γι' αυτό μια δωρεά της τάξης των 650.000 ευρώ. Είναι μια μικρή ανταπόδοση στη μεγάλη δωρεά την οποία κάνατε για να κλείσουμε τις πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για περίπου 30 λεπτά χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων, ενώ παρόντες στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν και υπουργοί της κυβέρνησης. Τη συνάντηση ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, κύριε...